Με φιλιά και να ευχαριστήσουμε πολύ το Θανάση με τα γαλλικά του και όχι μόνο με τα γαλλικά του που είναι στο σπίτι και μας βλέπει. Θανάση, πολλά φιλιά. Όλους τους ανθρώπους που, που δεν φαίνονται στο βαν, που πολλές φορές βέβαια τους έχουμε δείξει. Για ανθρώπους του βαν τους έχουμε δείξει αρκετά. Πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν η κάμερα ακόμα λειτουργεί εκεί μέσα. Αν λειτουργεί, μπορούν και αυτοί να χαιρετήσουν όλους μας τους συνεργάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ακόμα και τους ανθρώπους, τους δημοσιογράφους που μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν τον καλό λόγο για το Ράδιο Ερβίλα, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δεδομένο. Αλλά το αντιλαμβάνεστε βέβαια και. Όσο κοινότυπα και αν ακούγονται αυτά, σας το λέμε μέσα από την καρδιά μας, έτσι, από την καρδιά μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε πόσο πολύ το εννοούμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς, γιατί είστε το μοναδικό καύσιμο που έχει απομείνει, γιατί όλη αυτή η υπόθεση είναι μια πολύ κουραστική υπόθεση. Και το πραγματικό καύσιμο είστε εσείς που μας εκφράζετε την αγάπη σας και την εκτίμησή σας με ένα πολύ ζεστό και πολύ ανθρώπινο και πολύ απλό τρόπο και το εκτιμούμε όσο δεν φαντάζεστε αυτό το γεγονός. Λοιπόν, ήταν μια σεζόν. Όσο ευχαριστούμε και είμαστε στους δικούς μας ανθρώπους και δύο κουβέντες για τον Παναγιώτη και τον Μάκη. Τα παιδιά που στήσαν το ηχητικό μας θέμα και καλύπτουν ζωντανά τις μουσικές και όλους τους καλλιτέχνες. Τα συγκροτήματα που ήρθαν πέρασαν εδώ, όλη τη σεζόν. Γενικότερα, αν ξεχνάω κάτι, βοηθήστε με. Φροντιστές, όλα τα παιδιά. Ήταν μια σεζόν, το λέμε έτσι, πολλά χρόνια τώρα και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά κάθε φορά λέμε ότι ήταν μια καταπληκτική σεζόν. Ήταν μια σεζόν για το Ράδιο Ερβίλα πολύ ιδιαίτερη και η φετινή. Την μοιραστήκαμε μαζί σας κάθε Δευτέρα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι περνούσατε κι εσείς το ίδιο καλά όσο και εμείς εδώ. Μια δύσκολη σεζόν για την Ελλάδα, κάθε φορά το λέμε αυτό. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα και να μην υπάρχει υλικό και εμείς να χάσουμε τη δουλειά μας και να χάσουμε αυτή την εκπομπή. Μακάρι, γιατί δυστυχώς συμβαίνει το εξής παράδοξο, ότι όσο η χώρα εντός ή εκτός εισαγωγικών διαλύεται, αυτές είναι συνθήκες που είναι οι καλύτερες συνθήκες για μια σατυρική εκπομπή. Μακάρι λοιπόν να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες και να ασχολούμαστε με την Ελένη Φουρέρια στην Πίδαυρο και με τέτοιου είδους πράγματα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, έτσι. Καλό καλοκαίρι. Έχετε όλοι μας την αγάπη, καλό καλοκαίρι και επειδή είναι λίγο δύσκολη αυτή η στιγμή, δώσε μας, είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να πει αυτό που πρέπει, να πει κάτι για να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Να βάλεις τη σπίθα, ρε παιδί. Εσύ. Να πω κάτι για να σηκωθούμε. Τις προάλλες πήγα στο καφέ της γειτονιάς μου, δεν είχα ορίσει καφέ και ήθελα ένα χυμό. Και λέω στη σερβιτόρα από φυσικούς τι έχετε και μου λέει Αϊνστάιν είχα, αλλά μας τελείωσε. Άντε. Τι όχι. Έχουμε και άλλο πρωτόκολλο. Το οποίο το ξέχασα. Δεν πειράζει. Τι είναι μπλε παγωμένο πονάει. Μα γιατί φύγανε έτσι γρήγορα. Γιατί φύγανε έτσι, εγώ τι φταίω. Εγώ είπα μια αληθινή ιστορία που βγήκε από τη ζωή και μου συνέβη βέβαια προσωπικά τα παιδιά. Καλά, θα φύγω και εγώ, τι να κάνω. Φεύγω. Έρχομαι παιδιά, μην έρχομαι και εγώ. Φεύγω. Τι να κάνω. Θα πάω ξύλο. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it. It's